Καλησπέρα σας. Ξεκινώντας να εκφράσω την χαρά μου και τη συγκίνησή μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αριστίδη Παντάνου. Το βιβλίο είναι μια θεωρητική και πολιτική παρέμβαση, ζυγιασμένη, κρίσιμη. Είναι όμως επίσης και η συνόψιση και η κατάδεση μιας φιλοσοφικής ταυτότητας. Τα κείμενα που το απαντίζουν περιστρέφονται γύρω από δύο διηνεκή αντικείμενα της φιλοσοφικής σκέψης. Αφενός τον κομμουνισμό, την κομμουνιστική προοπτική και τη στράτευση σε αυτήν, αφετέρου την επιστήμη που υπάρχει μόνο ως πληθυντική, ως διακριτές επιστήμης. Η φιλοσοφική ταυτότητα βέβαια δεν εξαντλείται στη θεματολογία. Περιλαμβάνει προφανώς και τον τρόπο που ασκεί κανείς τη φιλοσοφία. Και για τον Μπερτά, ανέκαθεν, ο τρόπος αυτός είναι να κινείται όχι μόνο στις αρτογράφητες μεθορίους των σχολών και των παραδόσεων, αλλά κυρίως στα όρια της καθαγιασμένης φιλοσοφικής γραμματικής των ημιών και των διλημάτων που αυτή τίνει να επιβάλλει. Γνωρίζει ωστόσο πολύ καλά ότι αυτά τα διλήμματα δεν τα ξεπερνά κανείς αβρόχης ποσή, δεν τα αψηφά περίσκεται. Γνωρίζει ότι έχει να αναμετρηθεί με τις εντάσεις που συνεπάγεται το να σκέφτεσαι στα όρια. Τα κείμενα του Αριστίδη διαπερνώνται έτσι από εντάσεις που ο ίδιος αναγνωρίζει και αναλαμβάνει με επίγνωση και οι οποίες μετέχουν της γονιμότητας του έργου του. Να μια πρώτη ένταση, ιδρυτική του τρόπου φιλοσοφίας του Μπαρτά. Από τη μια πλευρά, τόσο ο κομμουνισμός όσο και η επιστήμη έχουν την προτεραιότητα επί της φιλοσοφίας. Από την άλλη όμως, είναι η φιλοσοφία αυτή που αναλαμβάνει να προσδιορίσει την ίδια την υπαγωγή της στα δύο προνομιακά αντικείμενά της. Για να εξηγηθώ, ας τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτον, στη σχέση κομμουνιστικής στράτευσης και φιλοσοφίας, η στράτευση έρχεται πρώτη, με την έννοια ότι δεν τίθεται υπό την εγγύηση της φιλοσοφίας ως υπερκείμενης αρχής νομιμοποίησης. Όπως θα έλεγε ο Άγγελος Ελεφάτης, ο Αριστίδης είναι απροϋπόθετα κομμουνιστής. Αυτό ισχύει βέβαια για τη βιογραφία του, αλλά ας περιοριστώ εδώ στη φιλοσοφική πρακτική του. Η στράτευση είναι η αφετηρία και όχι η κατάληξη της φιλοσοφικής σκέψης του, η προκείμενη και όχι το συμπέρασμά της. Ο Μπαρτάς αναζητά τη φιλοσοφία της κομμουνιστικής στράτευσης, τη φιλοσοφία που αρμόζει και κατανοεί τη στράτευση, την κομμουνιστική προοπτική του κομμουνισμού. Δεύτερον, η ύπαρξη των επιστημών ομοίως δεν τίθεται υπό την εξάρτηση ή την εγγύηση καμίας φιλοσοφικής αρχής. Η ύπαρξη των επιστημών ως επιστημών δεν τίθεται ως ερώτημα που περιμένει απάντηση από μια αρμόδια δικαιοδοτική βαθμίδα. Ο Μπαρτάς είναι ακούντος ποινωτικός, ώστε να διακηρύξει εξ αρχής ότι υπάρχουν επιστήμες. Ένα γεγονός που αναζητά και αυτό την επαρκή φιλοσοφία του, τη φιλοσοφία που αρμόζει και κατανοεί τις επιστήμες και την επιστημονικότητά τους. Αυτό σημαίνει για τον Αριστίδη φιλοσοφία της επιστήμης, που είναι αυτόχρημα φιλοσοφία των επιστημών, το αντικείμενο που μεταξύ άλλων θεραπεύει ακαδημαϊκά επί δεκαετίες, μειώντας γενιές ερευνητών, στους οποίους θα με τιμούσε να συγκαταλέγω. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο κομμουνισμός και η επιστήμη δεν συνιστούν πράγματα που πρώτα τα συλλαμβάνουμε ιδεατά ή τα συγκροτούμε νοητικά και μετά τα εφαρμόζουμε στη διάσταση της πρακτικής. Έχουμε εδώ την εδραία αντιουσιοκρατική στάση του Μπαρτά. Ο κομμουνισμός και η επιστήμη δεν αντιστοιχούν σε παγιωμένες ή παγιώσιμες έννοιες, εν δυνάμει υπερβατικές. Δεν προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες ουσίες τους. Ο ίδιος θα γράψει ότι διερευνώντας την έννοια του κομμουνισμού δεν εστιάζει στην ίδια την έννοια, αλλά στα εξαιρετικά πλούσια θεωρητικά και έπρακτα συμφραζόμενά της. Δηλαδή, δεν ρωτά τι σημαίνει κομμουνισμός, αλλά πού παραπέμπει. Το νόημά του έγκυται στο ανεξάντλητο δίκτυο των ιστορικών, θεωρητικών αλλά και ηθικών παραπομπών του. Είναι υπό αυτή την έννοια που θα συνδέσει τον κομμουνισμό με την ελευθερία και την ισότητα, με τη μία αποδομή στην αξία της καθολικής δικαιοσύνης ή με την ελευσόμενη δημοκρατία κατά τελειτά. Λυπάμαι που δεν έχω τον χρόνο να πω περισσότερο. Ωστόσο, αυτή η σταθερή αντιουσιοκρατική στάση δεν τον οδηγεί, όπως θα ήθελε ένα παραδοσιακό φιλοσοφικό δίλημα, σε έναν απόλυτο νομιναλισμό ή ονοματοκρατία. Αν ο κομμουνισμός και η επιστήμη δεν συνιστούν ουσίες, αν συνιστούν ονόματα, δεν συνιστούν απλώς ονόματα, αυθαίρετα και κενά. Εξακολουθούν να έχουν σημασία και νόημα, νόημα δεσμευτικό κατά πολλές έννοιες, μία από τις οποίες βέβαια είναι και η στράτευση. Ιδού λοιπόν ακόμα μία ένταση. Είναι γνωστό ότι ο Αριστίδης αναφέρεται φιλοσοφικά σε αυτό που συμβατικά ονομάζουμε δομισμό ή μεταδομισμό,
τη γενική προβληματική της συγκροτητικής μεταφοράς ή μετωνυμίας, της απαράκαμπτης διασποράς του νοήματος, της αέναρης παραπομπής. Και ωστόσο το βιβλίο τοποθετείται στο έδαφος της κυριολεξίας. Όπως ζητά το θέτει ο ίδιος, αναζητά ή υπερασπίζεται επαρκή ονομάτων. Απ' τη μια πλευρά βέβαια τον κομμουνισμό ως το επαρκές όνομα όλων των ιστορικών εγχειρημάτων που εγγενώς αναζητούν την καθολική δικαιοσύνη. Θυμίζω εδώ και την υπεράσπιση του γράμματος, του ΚΑΠΑ, στην οποία μετείχε ενεργά ο Αριστίδης. Από την άλλη, υπερασπίζεται επίσης την επιστήμη ως όνομα, αλλά όνομα που κάνει τη διαφορά, επαρκές όνομα. Η επιστήμη ονομάζει επαρκώς όλες τις διακριτές επιστήμες, χωρίς να τις ανάγει σε μία ουσία που θα την προσέγγιζαν σε διαφορετικούς βαθμούς. Είναι όλες εξίσου επιστήμες, αλλά η κάθε μία με τον δικό της αποκλειστικό τρόπο. Τη σύνδεση των δύο, του κομμουνισμού και της επιστήμης, αντιπροσωπεύει ο ιστορικός συλλογισμός. Το μάλλον ανεπαρκές εδώ, όνομα του μαρξισμού ως επιστήμης, που προάγει την ταξική πάλι σε κεντρική επιστημονική έννοια, εδράζοντάς την στους τρόπους παραγωγής και στη συνάθρωσή του σε ταξικούς κοινωνικούς σχηματισμούς. Η ταξική πάλι αναδεικνύεται εδώ ως ο όρος της διαβλημένης αναπαραγωγής ή του ριζικού μετασχηματισμού των τρόπων παραγωγής και συσχετίζεται έτσι ουσιοδός με την ιστορία. Ο ιστορικός συλλογισμός μετέχει των επιστημών ως η διακριτή επιστήμη της ιστορίας των ταξικών κοινωνιών. Και βάσει τον πιο πάνω, δεν περιμένει από τη φιλοσοφία την αναγνώρισή του ως επιστήμης βάσει ενός καθολικού προτύπου. Με έναν φαινομενικά παράδοξο τρόπο, που νομίζω ότι αποδίδει την ένταση δια της οποίας σκέφτεται προκειμένου ο Μπαρτάς, ο μαρξισμός είναι επιστήμη όπως κάθε άλλη επιστήμη, δηλαδή με τον αυστηρά δικό της τρόπο. Και πράγματι, ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στην ανάδειξη αυτού ακριβώς του τρόπου. Κατά βάση όμως, αυτός ο μη αναγόγιμος τρόπος του μαρξισμού ως επιστήμης παραμπέμπει σε μια διπλή ιδιομορφία που βάζει πραγματικά δύσκολα στη φιλοσοφία και με τα οποία αναμετρείται ο Μπαρτάς. Πρώτον, το γεγονός ακριβώς ότι συνιστά επιστήμη της ιστορίας ως διεπόμενης από την ταξική πάλη. Εδώ η λέξη πάλι σηματοδοτεί άλλη μία κυριολεξία δια της μεταφοράς. Η ταξική πάλι ως πάλι μεταξύ αντιμαχόμενων μερών που έχουν τους δικούς τους ζωτικούς λόγους να την κερδίσουν, δεν συνιστά επιφαινόμενη έκφραση βαθύτερων νόμων, ούτε και λειτουργία της ιστορίας, κάτι σαν την πανουργία του ιστορικού λόγου. Με δύο λόγια, η έκβασή της, κάθε φορά αλλά και μακροπρόθεσμα, δεν είναι προδιαγεγραμμένη, έτσι ώστε μια επιστήμη ή μια φιλοσοφία της ιστορίας να μπορεί να την προκαταλάβει. Η έκβασή της καθορίζεται στην ίδια την πάλη και εξαρτάται από τον τρόπο που τα αντιμαχόμενα μέρη θα την διεκπαιρεώσουν για λογαριασμό τους. Η έκβαση της πάλης ανήκει κάθε φορά στην τάξη της νίκης ή της ήττας. Ο ιστορικός συλλογισμός γράφει ο Μπαρτάς αναφέρεται μόνο σε τάσεις που αντιστρατεύονται άλλες τάσεις και όπου μια τάση απλώς ενδέχεται να επικρατήσει. Αυτό το ενδέχεται δεν υποδηλώνει ένα έλλειμμα γνώσης, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Η μη προβλεψιμότητα δεν συνιστά επιστημολογική ανεπάρκεια του ιστορικού υλισμού, αλλά ενέχεται στην αντικειμενική γνώση του αντικειμένου του, συνιστά θετικό όρο της αντικειμενικότητάς του. Μιλώντας για αντικειμενικότητα, φτάνουμε στη δεύτερη όψη της θεμελιώδους ιδιαιτερότητας του ιστορικού υλισμού, στο γεγονός ότι φέρει στο προσκήνιο μια παντελώς ανέκδοτη αντίληψη επιστημονικής αντικειμενικότητας. Συσχετίζει την αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης όχι με την αμεροληψία του παραδοσιακού συμπληρωμάτης, όπως όταν μιλάμε για την αντικειμενικότητα ενός διαιτητή, αλλά αντιθέτως με τη μεροληπτικότητα ως προς τη σύγκρουση την οποία αντικειμενικά γνωρίζει. Ακόμα περισσότερο. Παροξύνοντας τη συναφή ένταση, ο Μπαρτάς λέει εμπροκειμένου ότι η μεροληψία είναι απαράβατος όρος της αντικειμενικότητας της γνώσης. Ο ιστορικός συλλογισμός φτάνει να συνιστά την επιστήμη των κοινωνιών και της ιστορίας τους μόνο στο μέτρο που τοποθετείται απαράκαμπτα στη μία πλευρά της ταξικής πάλης. Και επειδή, όπως είπαμε, η ταξική πάλη φέρνει αντιμέτωπη τάση με τάση, και πιστεύω ότι δεν θέλω να αναφερθώ στην εσωκομματική ζωή του ΣΥΡΙΖΑ, το μέρος που παίρνει ο ιστορικός συλλογισμός είναι το μέρος της τάσης προς τον κομμουνισμό. Εδώ η ενότητα επιστημονικής αντικειμενικότητας και μεροληψίας συνεπάγεται ότι η ιστορική τάση προς την οποία μεροληπτεί ο μαρξισμός υπάρχει αντικειμενικά,
διαπερνά το αντικείμενό του στο μέτρο που εξακολουθεί να είναι αυτό που είναι, δηλαδή οι ταξικές κοινωνίες και η ιστορία τους. Το μέρος που παίρνει ο ιστορικός συλλισμός αποτελεί αντικειμενικά όρο συγκρότησης του αντικειμένου. Η κομμουνιστική προοπτική αποτελεί εγγενή τάση όλων ανεξαιρέτως των ταξικών κοινωνιών γραφήματος. Η ύπαρξη αυτής της τάσης είναι όλα όσο ονομάζει ο κομμουνισμός. Αλλά και αντιστρόφως, ο κομμουνισμός υπάρχει μόνο ως τάση και όχι, ας πούμε, ως μια θεωρητική σύλληψη ή ως το κατάσχετο τέλος της ιστορίας. Ο κομμουνισμός είναι μόνο η τάση προς αυτόν, χωρίς άνωθεν εξασφαλισμένη επικράτηση, χωρίς έστω την παραμικρή πρημοδότηση από κάποια λογική ή διαλεκτική της ιστορίας. Αλλά η γενής μεροληψία της αντικειμενικότητας του μαρξισμού μας λέει και κάτι ακόμα. Η αντικειμενική γνώση της ταξικής πάλης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιακρίτως από όλους όσους μετέχουν σε αυτήν. Ο μαρξισμός είναι αντικειμενική επιστήμη με τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστά εκ κατασκευής όπλο προς χρήση μόνο από την τάση προς τον κομμουνισμό. Η μεροληψία του είναι στράτευση. Δεν είναι όπως ένας θεατής σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που απλώς παίρνει το μέρος της μιας ομάδας, αλλά κατεβαίνει αυτοπροσώπως στον αγωνιστικό χώρο και μετέχει του ταξικού αγώνα την ίδια στιγμή που τον γνωρίζει και έτσι ώστε να τον γνωρίζει αντικειμενικά. Όσο υπάρχει ταξική πάλι λοιπόν, όσο η ιστορία εξακολουθεί να είναι η ιστορία των ταξικών κοινωνιών, η τάση προς τον κομμουνισμό είναι παρούσα και δρόσα αυτοπροσώπως. Πράγμα που σημαίνει, λέει ο Μπαρτάς, ότι ο ορίζοντας όλων των ταξικών αγώνων στην ιστορία δεν ήταν και δεν είναι τίποτα λιγότερο από τον κομμουνισμό. Και αυτό φωτίζει από μια ακόμα γωνία τη θεμελιώδη προτεραιότητα της ταξικής πάλης. Σε αντίθεση προς κάθε αφιψηλού κριτική που απαξιώνει απελευθερωτικά διαβήματα ή κινήματα του παρελθόντος ή του παρόντος ως περιορισμένης ιστορικής ενδέχειας ή ως εκ προημίου άκερα βάσει μιας προϋπάρχουσας θεωρίας περί ανοριμότητας των συνθήκων, μπορούμε να πούμε ότι το αίτημα τουλάχιστον όλων των μεγάλων στιγμών στην ιστορία των ταξικών αγώνων ήταν η καθολική δικαιοσύνη του κομμουνισμού. Αλλά εάν ισχύει ότι η ταξική πάλη αναπαράγει στο δυναικές την κομμουνιστική τάση, άλλο τόσο ισχύει ότι η ταξική πάλη ήδη δια της ύπαρξής της σηματοδοτεί κάθε φορά την ήττα της τάσης προς τον κομμουνισμό. Οι ταξικές κοινωνίες, ακριβώς στο μέτρο που είναι ταξικές, είναι εξ αρχής θεμελιωμένες στην ήττα της προοπτικής της αταξικής κοινωνίας. Όπως μια πόλη είναι θεμελιωμένη σε ένα έγκλημα, κατά την Χρυσταβόλη. Η τάση προς τον κομμουνισμό είναι ο ορίζοντας της ταξικής πάλης από την προοπτική εκείνων που η ταξική πάλη αναπαράγει ως τους ηττημένους της, της εκάστοτε υποτελής τάξης. Ο κομμουνισμός είναι το σημείο φυγής όπου έρεται στο βάθος του ορίζοντα ή στο κόκκινο βάθος του ουρανού η δυναικής ήττα της κομμουνιστικής προοπτικής από εκείνον τον εχθρό που, όπως έλεγε ο Μπένιαμιν, δεν έχει σταματήσει να νικά. Αυτή η διαλεκτική της ανεξάρτητης παρουσίας και της αδιάλειπτης ήττας της κομμουνιστικής τάσης είναι που εγγυάται την ουσιαστική συνέχεια της ιστορίας στα δείγματας, αναδεικνύοντας μία ακόμα βαθμίδα της πολυδύναμης έντασης για την οποία σκέφτεται. Η φιλοσοφική ένταξή του είναι προφανώς προς την πλευρά της ασυνέχειας, των τομών και των ρήξεων, σε αντίθεση προς κάθε μορφής τελεολογία. Ο δομισμός ξανά, τουλάχιστον αρχιετυπικά, θέτει περίκλειστες δομές, χωρίς κοινό έδαφος ή διαμεσολάβηση, έτσι ώστε τίποτα να μην τη συμβαίνει, τίποτα που να μας επιτρέπει να μιλάμε για μια κατεύθυνση της ιστορίας με θετικό πρόσημο, θέτοντας εν αμφιβόλο την ενότητα της ιστορίας, το κατά πόσο είμαστε πάντα μέσα στην ίδια ιστορία. Και ωστόσο, παραμένοντας σε αυτό το πλαίσιο, τα δύο κύρια φιλοσοφικά μελήματα του Μπαρτά, όπως είδαμε, είναι δύο ονόματα που μοιάζουν να ονοματίζουν μια συνεχή προσανατολισμένη και τελεολογική ιστορία. Από τη μια πλευρά ο κομμουνισμός μοιάζει ακόμα και σήμερα δύσκολο να αποσπαστεί από μια μεγάλη αφήγηση, στην οποία προσάπτεται, όχι πάντα άδικα, μια θεολογική δομή σκέψης. Εν αρχή είναι μια αθώα και καθαρή προέλευση, ο ιονή μυθικός πρωτόγονος κομμουνισμός, και μετά η έπτωση στην κοιλάδα των δακρύων που συνιστά η ιστορία, η δυναική στραγωδία των ταξικών κοινωνιών, που όμως θα εκβάλει στην ανάκτηση του χαμένου παραδείσου, εμπλουτισμένου από αυτήν ακριβώς την ιστορία, στον κομμουνισμό του μέλλοντός μας.
Από την άλλη, και δεν θα επεκταθώ περισσότερο, η επιστήμη μοιάζει επίσης αναπόσπαστη από τη συνεχή ιστορία και την ειδική τελεολογία που ονομάζουμε επιστημονική πρόοδο, που τίνει ασυμπτωτικά προς μια απόλυτη αλήθεια. Πώς χειρίζει τον Παρτάς αυτή την ένταση τώρα μεταξύ ασυνέχειας και συνέχειας? Υπό ποιους όρους μπορεί να μιλά για την ενότητα μιας ιστορίας, είτε της ιστορίας των ταξικών κοινωνιών, είτε της ιστορίας της εκάστοτε επιστήμης? Πώς μπορούμε να είμαστε πάντα μέσα στην ίδια ιστορία? Θα έλεγα επιγραμματικά και για να τονίσω τη συναφιένταση, ότι στον Παρτά η συνέχεια της ιστορίας εξασφαλίζεται από τις ασυνέχειες της, τις ρήξεις και τις τομές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά μια τέτοια ιστορία προϋποθέτει έναν χρόνο σαν τον Ιαννό, όχι τυχαία τον ρωμαϊκό θεό των ενάρξεων, των ορίων, των μεταβάσεων. Προϋποθέτει ένα διπλό βέλος του χρόνου, που για να στοχεύει εμπρός, οφείλει να στοχεύει και προς τα πίσω. Στον χρόνο της ιστορίας ενέχεται ένα εκ των υστέρων, που δεν είναι απλώς μια αναδρομική ματιά προς τα πίσω, αλλά μια αναδραστικότητα, με τον τρόπο του φροηδικού Μαχτρέκη. Στις ιστορικές μεταβάσεις και στην αλληλουχία αυτών των μεταβάσεων, το παρελθόν δεν μένει αλόβητο από το μέλλον. Αντίθετα, το παρελθόν είναι το κρίσιμο διακύβευμα του μέλλοντος. Αυτό που έρχεται μετά, και για να έρθει, πρέπει να δράει επί του πριν, στις συνθήκες της έλευσης του. Έτσι, σύμφωνα με την επιστημολογία στην οποία αναφέρεται και την οποία επεξεργάζεται περαιτέρω ο Παρτάς, η ιστορία της εκάστοτε επιστήμης εξασφαλίζεται από τις επιστημολογικές ρήξεις ή τομές, όπου το νέο και καινοτόμο αναδύεται ακριβώς αναδραστικά. Δεν μπορώ να επιμείνω εδώ. Ας πω μόνο ότι αυτές οι νίκες της επιστημονικής ορθολογικότητας είναι οι στιγμές που απαρτίζουν την κόκκινη γραμμή της ιστορίας της εκάστοτε επιστήμης. Είναι αυτές που αναδραστικά εξασφαλίζουν ότι οι διαδοχικές επιστημονικές δομές στην ασυνέχειά τους αρθρώνονται ως στιγμές της ίδιας ιστορίας, της ιστορίας μιας επιστήμης. Αλλά αν η ιστορία μιας επιστήμης είναι η ιστορία των νικών του επιστημονικού πνεύματος κατά βασιλά, η ιστορία των ταξικών κοινωνιών είναι αντιστοιχτικά μια ιστορία ητών, της διαρκώς επανερχόμενης ήττας του επαναστατικού πνεύματος, θα πει ο Παρτάς, ορμόμενος από τον Μπένιαμιν. Τη συνέχεια και την ενότητα αυτής της ιστορίας τη δένουν οι ήττες της κομμουνιστικής τάσης, που κάθε φορά ξημερώνουν την ίδια, μια νέα κοινωνία, ανανεώνοντας όμως έτσι την υπόθεση του κομμουνισμού. Η γενεαλογία όλων των ηττημένων ταξικών αγώνων, αλλά όχι χαμένων ή μάταιων, είναι η ίδια η τάση προς τον κομμουνισμό. Η κόκκινη κλωστή, με το κόκκινο του αίματος τώρα, που εξασφαλίζει τη συνέχεια της ιστορίας των ταξικών κοινωνιών και μας κάνει όλες και όλους, ζώτες και τεθνεώτες, αλλά και αγέννητους, να μετέχουμε τις ίδιες ιστορίες. Αυτή είναι η συνθήκη που κρατά σε εκκρεμότητα τις ίδιες του παρελθόντος, εντός μιας ιστορίας που συνεχίζεται, ενός αγώνα που δεν έχει ακόμα λήξει. Αυτή είναι που κρατά ζωντανό το παρελθόν και τους νεκρούς του, που δεν κοίτονται εσαΐ αδιάφοροι πια για τα ανθρώπινα, αλλά περιμένουν τη λύτρωση, την αναδρομική δικαίωση, κατά τον Παρτάς. Ο ταξικός αγώνας στο παρόν, συνεχίζει ο Παρτάς, αποσκοπεί να λυτρώσει τους αγώνες του παρελθόντος, να δικαιώσει άλλη μια διάσταση της έννοιας της καθολικής δικαιοσύνης, πατεράδες και παππούδες, μητέρες και γιαγιάδες, όλους εκείνους που υπήρξαν θύματα της ιστορίας, δηλαδή του ταξικού αντιπάλου που εξακολουθεί να νικά, όλους εκείνους που θυσιάστηκαν εν επιγνώση ή ανεπίγνωστα για τον ίδιο πάντοτε σκοπό, την έλευση της καθολικής δικαιοσύνης, την πραγμάτωση της κομμουνιστικής πρότυπης. Τελειώνοντας, να πω ότι σε αυτή τη μεγάλη γενεαλογία, το λέει ο Παρτάς σε πολλά σημεία, τα κινήματα χειραφέτησης του παρελθόντος δεν γνώριζαν ακόμα το όνομά τους, δεν μπορούσαν να το γνωρίζουν. Τους το αποδίδει εκ των υστέρων ο ιστορικός κόσμος. Σε αυτά εκφράστηκε εμενός η τάση προς τον κομμουνισμό, που δεν είχε και δεν έχει άλλη ύπαρξη πέραν αυτών ακριβώς των κινημάτων. Ο ιστορικός ηλισμός μπορεί να τους αποδώσει εκ των υστέρων το όνομά τους, επειδή αυτός το γνωρίζει, αλλά το γνωρίζει επειδή στρατεύεται σε αυτά, μετέχει σε αυτά και συνιστά όπλο τους για την αναδραστική δικαίωσή τους. Αλλά και αντιστρόφως, όλα τα ιστορικά ονόματα των κινημάτων χειραφέτησης του παρελθόντος υπήρξαν με τη σειρά τους ονόματα του κομμουνισμού, με τονιμίες που μετέχουν στην κυριολεξία του ονόματος του. Από την άλλη πλευρά όμως, σήμερα, μετά από δύο αιώνες που η κομμουνιστική τάση έλεγε πλέον το όνομά της,
δύο αιώνες ιστορίας όχι μόνο μεγαλείου αλλά και αθλειότητας, δικαιώσεων αλλά και τραυματικών ματαιώσεων, τα απελευθερωτικά κινήματα του παρόντος είναι βαθιά αμήχανα. Ενοχικά, δεν τολμούν να αναγνωρίσουν και να εκφέρουν ευθαρσώς το όνομά τους και ωστόσο με κάποιο τρόπο γνωρίζουν βαθιά ότι όλα τα εναλλακτικά ονόματα που η συγκυρία τους αποδίδει εξακολουθούν να είναι ονόματα του κομμουνισμού, αλλά με το κόστος στρεβλωτικών μετατοπίσεων, διολυστήσεων του νοήματος, μετωνυμιών και υποκαταστάσεων. Είναι ανεπαρκή ονόματα, εμπολής ψευδόνυμα του κομμουνισμού. Τα κινήματα του παρόντος είναι σε ένα μετέχνιο. Δεν λένε το όνομά τους, αλλά και δεν το αρνούνται, δεν το αλλάζουν. Εκκρεμεί να το διεκδικήσουν ξανά, να το καθαρίσουν, λέει ο Αριστίδης, χωρίς ωστόσο να αρνηθούν ότι όλες οι τρομερές στιγμές που το στιγματίζουν ανήκουν στην ιστορία του. Συνεπώς είναι πολύτιμες με τον δικό τους τραγικό τρόπο. Εκκρεμεί να ανακτήσουν την κυριολεξία τους. Το βιβλίο του Αριστίδη παρεμβαίνει θεωρητικά και πολιτικά, με μια λέξη φιλοσοφικά, σε αυτή τη ζωτική σημασία διαλεκτική του ενός και των πολλών ονομάτων, της κυριολεξίας και της μετωνυμίας, της ονοματοδοσίας και της διεκδίκησης του ονόματος, όπου οι μετωνυμίες συνιστούν ονόματα αυτού που μας ονομάζουν και το όνομα οφείλει να αποδοθεί ή να διεκδικηθεί από τις μετωνυμίες του. Ο ίδιος λέει ότι το βιβλίο πηγαίνει ράδια στο ρεύμα. Είναι κατά κάποιον τρόπο παράκαιρο. Αλλά είναι όσο δεν παίρνει επίκαιρο. Ακόμα περισσότερο, κέριο. Είναι βιβλίο στον καιρό του και για τον καιρό του. Πέραν των πολλών και απαράκακτων, θα έλεγα, που έχει να μας προσφέρει φιλοσοφικά, ο Αριστίδης προβαίνει εδώ σε μια κομβική χειρονομία. Παίρνει την πολιτική και ηθική ευθύνη, όχι μόνο να σκεφτεί, αλλά και να πει για άλλη μια φορά τη λέξη και το γράμμα. Τον κομμουνισμό, το όνομα όλων των ονομάτων του. Σας ευχαριστώ.